Καλό μεσημέρι. Τελευταία επικοινωνία για αυτήν την εβδομάδα. Αύριο υπάρχει παιχνίδι. Το πηγαίνουμε σε ρίτ τις τελευταίες 8-9 ημέρες, λόγω και της επικαιρότητας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο μπήκε, νομίζω, άσχημα για το Παναθηναϊκό. Διότι για μία ακόμη φορά ο σύλλογος γίνεται αγιώτης. Ανάμεσα σε πολύ σημαντικά στελέχη. Νομίζω ότι η χθεσινή τοποθέτηση στο Instagram του Δημήτρη Γιαννακόπουλου βγάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Όσον αφορά το τελευταίο σκέλος, τα υπόλοιπα που καταλογίζουν στους οργανωμένους λίγο έως πολύ είναι γνωστά και το έχει ξανακάνει. Ωστόσο, η είδηση, και σε αυτό στέκομαι, γιατί νομίζω περαιτέρω σχολιασμός δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει, αν μπορεί να κάνει καλό ή κακό. Η είδηση είναι ότι υπάρχει πρόθεση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Ερασιτέχνη να άρει την οποιαδήποτε σχέση συνδέει τους δύο φορείς του Παναθηναϊκού με τη θύρα 13, με τους οργανωμένους. Πραγματικά, σε όποιον και αν το έλεγε αυτό ότι μπορεί να συμβεί πριν 3-4 χρόνια, θα σε περνούσε για τρελό. Από το γεγονός ότι το είπε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη και ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ μέχρι την υλοποίηση υπάρχει απόσταση σαφέστατα. Και η απόσταση αυτή είναι μεγάλη. Από τη στιγμή που το ξεκίνησε όμως όλο αυτό, νομίζω ότι φαίνεται διατεθειμένος από τις τοποθετήσεις του προχωρήσει, να το φτάσει, δηλαδή να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Ήδη από εχθές, κυρίως μέσω των social media και μέσω κάποιων λογαριασμών οργανωμένων, υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν ξέρω. Τη δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω ότι το να παίρνει κάποιος τη μία πλευρά ή την άλλη είναι λανθασμένο. Πολλά από αυτά που λέει ο Γιαννακόπουλος έχει δίκιο. Σε πάρα πολλά. Τα έχουμε τονίσει. Τα τονίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όσοι τα τονίζαμε, αυτή η μειοψηφία που τα τονίζαμε, γινόμασταν αντικείμενο χλεβασμού, στοχοποιούμασταν, χάναμε δουλειές και γενικά ήμασταν μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε και τώρα. Με πολύ μεγάλη δόση κινησμού, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το ιδανικό αυτή τη στιγμή είναι να πάρεις κοκακόλα, πατατάκια και να κάτσεις να δεις τι θα γίνει. Όμως, ότι δεν έχουμε συμφέρον να το κάνουμε αυτό και ότι το συμφέρον μας πάντα είναι αυτό που θεωρούσαμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει, χωρίς τη διεκδίκηση κάποιου πιστοποιητικού φρονημάτων, ότι ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλα και ότι πρέπει να λέμε τη γνώμη μας για το καλό του σύλλογου. Αυτό που θεωρούμε εμείς καλό για το σύλλογο. Ο καθένας, επαναλαμβάνω, από το πώς του. Εξελίσσεται μια κατάσταση, η οποία δεν ξέρω αν είναι στο αποκορύφωμα, η οποία στο τέλος χαμένο θα βγάλει μόνο το σωματείο, κανέναν άλλον. Γιαννακόπουλος έχει το δικό του κοινό, τους δικούς του ανθρώπους που τον στηρίζουν, τον πιστεύουν, είναι πάρα πολλοί. Είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός ενεργός Παναθηναϊκός παράγοντας. Αυτοί που τον πιστεύουν, αύριο το πρωί να αλλάξει το σήμα, το έμβλημα. Είναι, θεωρώ, ορισμένοι εξ αυτών, πρώτα Γιαννακόπουλος και μετά Παναθηναϊκός. Από την άλλη, οργανωμένοι. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχω πάψει να είμαι σχεδόν τη μισή μου ζωή, 19 χρόνια. Όταν μπήκα στη δουλειά, σταμάτησα να ασχολούμαι με το παδικό κίνημα. Ήδη μου προκαλούσε από τότε αποστροφή ο τρόπος που λειτουργούσε. Στη συνέχεια, όχι ότι δεν υπάρχουν παιδιά που αγαπούν την ομάδα, σαφέστατα και υπάρχουν. Εντάξει, γίνονταν πράγματα τα οποία ήταν έξω από τη δική μου αισθητική, αν το θέλεις. Αν το θέλετε, μάλλον. Τη δεδομένη, νομίζω ότι αυτό που παρακολουθεί ο Γιαννακόπουλος να γίνει μέσω της θεσινής του τοποθέτησης στο Instagram, να καθίσουν δηλαδή να ξεσκαρτάρουν μόνοι τους, γιατί αυτοί μπορούν, το ποιοι δημιουργούν προβλήματα
να τα λύσουν και στη συνέχεια να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για να λύσουν τα προβλήματα με τον ίδιο, είναι η προτιμότερη λύση. Το να βγαίνουν τα άπλητα του ενός από τον άλλον στη φόρα, σίγουρα για πολλούς μπορεί να θεωρηθεί ως δικαίωση. Διότι, επαναλαμβάνω, υπήρξαμε μια συντριπτική μειοψηφία που κάποια από αυτά που διάβασα στην απάντηση, ας πούμε, του συνδέσμου των Ελληνορώσων με για τον Γιαννακόπουλο, τα είχαμε γράψει, τα είχαμε πει, τα κακά. Ο Γιαννακόπουλος αυτά που λέει, αυτά που αυτή τη στιγμή όμως, άμεσα χάμενος, ο Παναθηναϊκός. Και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Σίγουρα, η κάθαρση σε όλο αυτό είναι επιβεβλημένη. Και όσοι παρακολουθείτε τουλάχιστον τα δικά μου λεγόμενα και γραφόμενα λίγο έως πολύ, μήνες ή τα προηγούμενα χρόνια, γνωρίζετε ότι είχα τοποθετηθεί πως η κάθαρση είναι το προαπαιτούμενο για να ξαναπάρει ο σύλλογος τα πάνω του. Δεν θέλω να σκέφτομαι τη συνέχεια αυτού που έχει ανοίξει. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχει ανοίξει. Με προεκτάσεις. Ωστόσο, όσον αφορά την ομάδα, ιδιογραφικά δηλαδή καθαρά, νομίζω πλέον ότι ο Γιαννακόπουλος είναι αποφασισμένος. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Διαβάζω κάποιες απόψεις που θεωρούν ότι όλο αυτό είναι τεχνιέντος δομημένο για να αποχωρήσει. Οι κινήσεις του Γιαννακόπουλου εμένα δεν μου δείχνουν αυτή τη στιγμή αποχώρηση. Το αντίθετο. Μου δείχνουν εξάπλωση. Είναι μια επεκτατική. Εφαρμόζοντας και πρακτικές τις οποίες στο παρελθόν ο ίδιος έχει κατακρίνει, υιοθετώντας κάποιες κινήσεις, τάσεις, απόψεις προηγούμενων διοικήσεων, τις οποίες αυτός φαίνεται διατεθειμένος τούτη τη στιγμή να υλοποιήσει, επομένως καλύπτοντας πλέον και ένα εύρος οπαδών το οποίο δεν το εξέφραζε και μπορεί να μην το εκφράζει ούτε τώρα. Σίγουρα όμως όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει κάνει 5 λάθη, 10 λάθη, 100 λάθη, να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορείς παρά να το αναγνωρίσεις. Σε γενικές γραμμές, αυτό που κάνει ο Γιαννακόπουλος στη δεδομένη χρονική στιγμή είναι θετικό. Δεν το συζητάω για το Βοτανικό. Το Βοτανικό είναι το κύριο. Αρκεί να μην πειράξει νέων ή οποιοδήποτε τέλος πάντων ασχολείται το προεδρικό διάταγμα. Στη συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται πως θα γίνει και εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων, όπου για εκεί προφανώς υπήρχε χώρος και όχι για γήπεδο μπάσκετ. Υπάρχουν τα κτέλ, υπάρχει το τέμενος, γίνονται πράγματα εκεί στην περιοχή. Ο Παναθηναϊκός δικαιούται το δικό του κομμάτι, τη δική του πίτα. Αν μπει στη διαδικασία και αλλάζω συζήτηση για λίγο, να τα κεκτημένα του να τα θέσει ξανά ένα αμφιβόλο, τότε τα πράγματα θα μπουν σε διαφορετική τροχιά. Αρνητική. Ελλειπτική τροχιά, αρνητική. Ας περιμένουμε όμως τις περιβόητες ανακοινώσεις. Ελπίζω ότι την τελευταία στιγμή, σε αντίθεση με αυτά που ακούγονται και διαραίονται ότι θα πειραχθεί η διπλή ανάπλαση, αυτό το πράγμα να αλλάξει. Να μην πειραχθεί η διπλή ανάπλαση και να εφαρμοστεί. Να τοποθετηθεί και η ΠΑΕ επ' αυτού. Είναι πολύ σημαντικό το γηπεδικό. Είναι η πιο σημαντική για να Γιαννακόπουλος στο διάστημα που βρίσκεται στα κοινά του Παναθηναϊκού. Και ελπίζω να διαλέξει το σωστό δρόμο, πραγματικά. Όσον αφορά το άλλο σκέλος που είναι ουσιαστικά η κάθαρση στο κομμάτι των οργανωμένων, που προσπάθησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη να το κάνει τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000 και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης πολλές φορές. Όσοι τότε τους πολέμησαν, τώρα βρίσκονται στο πλευρό του Γιαννακόπουλου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν πραγματικά έχει εντοπίσει ο κόσμος το πρόβλημα και προσπαθεί να το λύσει ή προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα επειδή Γιαννακόπουλος. Ή αν αύριο το πρωί σταματήσει για κάποιο και το τρέξει ο χύψη ξένος επενδυτής στο ίδιο θέμα, αν θα είναι η ίδια η αποδοχή. Και γενικότερα ορισμένοι, κάντε μια εσωτερική ψυχανάλυση. Τι θέλετε επιτέλους σε αυτό το σύλλογο? Θέλετε έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι του γούστου σας
Και θα είστε τυφλά δίπλα του, όπως και αν λέγεται αυτός, όποιος και αν είναι. Θέλετε το καλό του σωματείου πραγματικά ανεξάρτητα με το ποιος το τρέχει. Αποφασίστε τι στο διάολο θέλετε τέλος πάντων. Γιατί δεν μπορεί. Αυτό είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τους ξέρω γιατί έχω μια κοινότητα φίλων πλέον στα social media που αγγίζει τις 30.000 ανθρώπους όλα τα social media. Ανθρώπους τους οποίους τους έβλεπα να είναι μαχητική ψυχή, πάω θρησκεία θηρία 13 μόνο ένα και τώρα επειδή ο Γιαννακόπουλος κάνει αυτό που κάνει με τη 13 έχουν πάρει το μέρος του Γιαννακόπουλου, μου προκαλούν αηδία και εμετό. Δεν τους θεωρώ καν Παναθηναϊκούς, τους θεωρώ δε επικίνδυνους για το σύλλογο. Επικινδυνότατους. Ξέρετε τι θέλετε, ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κοινό καλό για εσάς. Γιατί μέσα σε 4 χρόνια, 5, άμα δείτε ορισμένοι τι απόψεις έχετε αλλάξει, και όχι ότι επηρεάζετε κανέναν, πραγματικά πρέπει να σταματήσετε να είστε κάποιοι χρήσιμοι ηλίθιοι ορισμένων. Διότι αυτό είστε. Είστε οι χρήσιμοι ηλίθιοι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Είστε αυτοί που θέλατε γήπεδο στο Γουδί, μετά θέλατε γήπεδο στο ΟΑΚΑ με Athens Alive, τώρα θέλετε γήπεδο στο Βοτανικό. Πριν θέλετε. Είστε αυτοί που θεωρούσατε ότι η θύρα 13 μπορεί να κρατήσει τον Παναθηναϊκό και τώρα την πολεμάτε. Είστε κάποιοι άλλοι οποίοι βρίζετε τον Γιαννακόπουλο το 2012, βρίζετε τον Γιαννακόπουλο το 2015, βρίζετε τον Γιαννακόπουλο μέχρι το 2017 και τώρα λέτε γάμα του στη μάνα Γιαννακόπουλε και μόνο Γιαννακόπουλος. Γενικότερα το μυαλό σας έχει γίνει αληθή, μαρμελάδα. Και όχι έχετε κουράσει απλά, πλέον βλέπετε ότι δεν έχετε και καμία επιδραστικότητα. Και ξέρουν αυτοί που ακούν σε ποιους αναφέρομαι. Το ότι κόπηκε το μαρούλι ήταν δεδομένο ότι θα κόπει, παιδιά. Δεδομένο. Δεν γινόταν μια ζωή να στίζεται από τον Παναθηναϊκό. Ούτε να φτιάχνετε όνομα στην πλάτη του Παναθηναϊκού. Δεν γινόταν αυτό. Ήταν νομοτελειακά σίγουρο ότι θα σταματήσει. Ότι θα βρεθεί κάποιο και θα σα κόψει το ποπουδέλι. Βρέθηκε. Λέγεται Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα σας το κόψει. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Τέρμα οι προπυλακισμοί. Τέρμα το bullying στον οποιονδήποτε έχει τη διαφορετική άποψη. Τέρμα η μάσα. Τέρμα. Ήταν δεδομένο αυτό ότι θα γίνει. Με ποιον ευλογίες να μην γυρίσουμε στην κουβέντα πώς αντιμετωπίζατε κάποιοι τον Αλαφούζο το 2012. Γιατί θα φάει μήγα σίδερο. Είναι καταγεγραμμένα το πώς τον αντιμετωπίζατε ορισμένοι τον Αλαφούζο το 12 και το 13. Πάμε σε κάποια μηνύματα. Λοιπόν, πάντα γνώμη μου είναι ότι θα πω τελικά καλοπροαίρετα πάντα. Εμείς οι Παναθηναϊκοί είμαστε σε ομοιρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, απλά γιατί είναι ο μοναδικός Παναθηναϊκός που υπάρχει πλέον και φοβόμαστε μη φύγει και πάθει το μπάσκετ όπως το ποδόσφαιρο και έχουμε καταντήσει αδέρφια, λέει ο Τεό. Στο τέλος η θύρα 13, όχι όλοι όμως, θα καταστρέψουν και το μπάσκετ όπως χάλασαν και το ποδόσφαιρο. Όλοι οι κακοί που χαλάνε την ομάδα, όλοι έξω. Καλά τα λες, φίλε μου, ο κόσμος ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Μην το γενικεύεις. Καμία θύρα 13 δεν σου φταίει. Σου φταίνε συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένα πρόσωπα πολλών ιδιωτήτων. Παράγοντες, όπαδο παράγοντες, δημοσιογράφοι. Συγκεκριμένα πρόσωπα σου φταίνε. Συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν, αν φαίνεται, ανοιχτή. Συγκεκριμένα πρόσωπα σου φταίνε. Μη γενικεύεις. Καλησπέρα φίλε Λάμπρο, πιστεύω πάμε για αλλαγή, κάθαρση και γήπεδο. Επειδή το ρωτάτε πολύ για το καλοκαίρι, το έχω καταγράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχει περάσει στα ψηλά. Αν με ρωτούσε κάποιος αυτή τη στιγμή τι θεωρείς επικρατέστερο, και το έλεγα και σε μια παρέα πολύ φίλων μου χθες που έχουμε 9 στα 10, έχουμε κοινή σκέψη, κοινό όραμα, είμαστε στο ίδιο μικροσχήματος τέλος πάντων.
Και κάποιοι διαφώνησαν πάνω σε αυτό, από τους φίλους μου, ότι θεωρώ ως πιθανότερο ενδεχόμενο το καλοκαίρι ένα προπαρασκευαστικό, και το έχω καταγράψει, είναι και επίσημα καταγεγραμμένο στην πρώην δουλειά μου, ότι η πολυμετοχικότητα με πυλώνες Αλαφούζο Γιαννακόπουλο είναι κάτι το οποίο στα δικά μου μάτια αυτή τη στιγμή φαντάζει πάρα πολύ φυσιολογικό. Και οι φίλοι μου χθες μου λέγανε ότι γιατί το βλέπεις, πώς είναι τερόκλητο το ένα άλλο. Ναι, αλλά γνώμη μου, δεν είναι πληροφόρηση, είναι άποψη. Πώς να το πω, προαίσθημα. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, λέω τι βλέπω. Καλησπέρα Λάμπρο, φοβάμαι στον τον Γιαννακόπουλο όπως ο Βαρδινογιάννηδες. Τώρα μακάρι να αντέξει, ποια η γνώμη σου επικοινωνιακά. Με συγχωρείτε, ο Γιαννακόπουλος αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο δυνατός σε σχέση με τους Βαρδινογιάννηδες τότε. Οι Βαρδινογιάννηδες είχαν άλλου είδους δύναμη την οποία δεν χρησιμοποίησαν. Αν δεν είχαν χρησιμοποιήσει, δεν θα συζητούσαμε εδώ τώρα. Φίλε Λάμπρο, καλημέρα. Δυστυχώς αυτά. Και λέω δυστυχώς γιατί μου το είπαν πρώτα Ολυμπιακοί, λέει ο Φίλιππος. Θύρα 13 είναι υπεύθυνη για αρκετά σημαντικά πισωγυρίσματα. Συνεχίζεται να λέει κάποιος ο οποίος έχει γράψει ούτε λίγες φορές αρνητικά για τον τρόπο που λειτουργεί η θύρα 13. Δεν φταίει αυτή τη στιγμή η θύρα 13. Είναι και ο Γιαννακόπουλος το ξέρει. Είναι συγκεκριμένα άτομα. Είναι συγκεκριμένα άτομα. Η ιδιότητά τους δεν άπτεται του οπαδικού χώρου. Κάνουν άλλα πράγματα μέσω του Παναθηναϊκού. Ξεβρωμίζει ο σύλλογος. Μπράβο στο Γιαννακόπουλο. Λάμπρο, ποια θα είναι η ενδεκάδα αύριο με Άρη, λέει ο Πούγκουρα και τον Νούνες ή τον Κολοβέτσιο, γιατί ο Σέγκεφελτ λείπει. Θα το δούμε. Ο Αποστολάκης θα παίξει δεξιά, ο Ινσούα θα είναι αριστερά. Ο Κουρμπέλτ και ο Χρήστος Δόνης με τον Μπουζού και τον Χατζηγιοβάνη στην τετράδα. Και υπάρχει και ένα δίλημα για το Ζαχίντι Περέα πίσω από Μακέντα. Νομίζω ότι λόγω της φυσιολογίας του αγώνα και του ότι ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας με αποκλειστικό στόχο την νίκη, θα είναι ο Ζαχίντ, ο οποίος είδαμε πόσο χρήσιμος ήταν δημιουργικά στο Ηράκλειο, που έβγαλε και τη μακρινή παλιά από την οποία κέρδισε το πέναλτι ο Χρήστος. Επίσης, και ας μην αρέσει σε κάποιους, δικαιώνεσαι έτσι απλά, λέει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη μου, αυτή τη στιγμή να τη βράσω τη δικαίωση μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Σε ευχαριστώ που το αναγνωρίζεις. Εντάξει, μιλάμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι και η ομάδα υποφέρει. Και προσωπικά η δικαίωση αυτή τη στιγμή δεν μου λέει τίποτα γιατί είμαι στα σκηνιά. Επομένως, να το κάνεις τι. Θα βρεθεί ένας πέρα από σένα και 5-10 φίλους να πούν ότι αυτός ο βλάκας με πολύ μεγάλο κόστος τα έλεγε τόσα χρόνια. Και. Δηλαδή τι λέγαμε. Κάθαρση στον οπαδικό χώρο. Γήπεδο. Και αυτά υλοποιούνται τώρα. Και θα λέγαμε το 12. Όταν σου λέγανε ότι ο Αλαφούζος θα γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, επειδή είναι επήρε ιδιόκτητο προπονητικό. Ιδιόκτητο. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Η ΠΑΕ έχει πάρει κάποια θέση, ρωτάει ο Χρυσός. Όχι, δεν έχει πάρει κάποια θέση. Και φυσικά θα κληθεί να πάρει θέση, αν προχωρήσει ο Ερασιτέχνης και η ΚΑΕ, στην άρση αναγνώρισης των συνδέσμων. Εκεί θα πρέπει η ΠΑΕ, φαντάζομαι, να πάρει θέση. Ο Βαγγέλης ρωτάει να αρχίζει το ξεκαθάρισμα. Νομίζω ο Βαγγέλης έχει αρχίσει το ξεκαθάρισμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τον Μάιο ο Βοτανικός ήταν μαχαιριά στην Καρδιά. Για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω για το Βοτανικό. Πάντως ήταν μαχαιριά στην καρδιά πολλών. Γιατί μέχρι εκείνη τη μέρα ασχολιόταν ένα μέσο, αυτό που δούλευα και αυτό εξαιτίας μου, και μάλιστα από τη μέρα που το ανακοίνωσε ο Γιαννακόπουλος, δεν περάσω ούτε 3-4 πρωτοσέλιδα επί του θέματος, για κάποιο λόγο, σε δικό μου θέμα. Υπήρχε μια συστολή για το Βοτανικό γενικότερη. Ένας φόβος, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί. Και τέλος πάντων, τη δεδομένη χρονική στιγμή για το αυτό που ανέφερα, δεν θέλω και να επεκταθώ κιόλας γιατί συχαίνομαι. Λάμπρο, καλημέρα. Η θέση του Γιαννακόπουλου για την 13 έχει σχέση με τη θέληση επιχειρηματιών να μπουν στον Παναθηναϊκό μόνο αν βελτιωθεί το οπαδικό κίνημα. Κώστα, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάνο. Να δούμε τι άλλο μήνυμα υπάρχει. Η 13 ας κοιτάξει να φτιάξει τα δικά της προβλήματα και ας αφήσει το Μίτσο αν φύγει και ο τελευταίος πιστός τέλος. Βασίλη, είπε κάτι νωρίτερα ο Τεό.
Δεν πρέπει ένας παράγοντας σαν τον Γιανακόπουλο, κυρίως λόγω του επωνύμου που φέρει, να είναι ένα αναγκαίο κακό. Αν τον βλέπει πολλοί κόσμος έτσι, σύμφωνα με τον τρόπο που είπε ο Τεό, είναι πρόβλημα. Σαφέστατα και είναι πρόβλημα. Γενικότερα όμως ας μην γενικεύουμε, επαναλαμβάνω. Εγώ διαβάζω τα μηνύματά σας αυτούς για να μην παρεξηγηθώ, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα γράφουμε πιο σωστά. Καλησπέρα κύριε Λάμπρο, Λάμπρο Σκέτο από την αγάπη μας από το Εγάλεο. Γεια σου Γιώργο. Λάμπρο, καλησπέρα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που δηλώνουν Παναθηναϊκοί και ανεβάζουν κάθε μέρα σε Παναθηναϊκές ομάδες ότι ο Γιανακόπουλος καλά θα κάνει να φύγει από τον Παναθηναϊκό, το σύλλογο, γιατί κάνει κακό. Δεν το διάβασα, Γιώργο, Γρηγόρη, πουθενά αυτό να φύγει. Για ποιο λόγο να φύγει. Ποιο τον έδιωξε. Ποιο θέλει να φύγει μετά τα χθεσινά. Πότε αποφάσισαν ότι θέλουν τον Γιανακόπουλο. Όταν αποφάσισε για πρώτη φορά, ίσως στην παραγωγική του καριέρα, να πει κάτι σωστό. Κάτι που να έχει πραγματικές βάσεις. Για ποιο λόγο, ποιος το έγραψε αυτό. Πες μου σε παρακαλώ, ή αν δεν θέλεις δημόσια, στείλε μου inbox. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα τεράστιο σωματείο με 20 πρωταθλήματα, κύπελα, διακρίσεις στην Ευρώπη. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο σύλλογος ενωμένοι όλοι φίλαθλοι, οπαδοί και θύρα 13 για το καλό του Παναθηναϊκού, μας λέει ο Κώστας. Καλό μεσημέρι, popcorn, μπύρες, πίτσες ή ό,τι άλλο προτιμά ο καθένας. Εδώ και καιρό έχουν αρχίσει να ανοίγουν στοματάκια. Το θέαμα θα είναι υπέροχο, λέει ο Πάνος. Ο Πάνος, ο οποίος προφανώς ψυχανεμίζεται το μέλλον και πού μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κόντρα. Γιατί χθες διαβάσαμε στην απάντηση, ας πούμε, των Ελληνορώσων 13 ότι, για τις φιλίες με τον Μαρινάκη και όλα αυτά. Αυτό για μένα θα είναι ένα σύστριγγλο στην περίπτωση που γίνει. Το οποίο επαναλαμβάνω, όσο κι αν δεδομένα καταλαβαίνω πως το λέει ο Πάνος, σε κάποιους μπορεί να προσφέρει μια ηθική ικανοποίηση, τον Παναθηναϊκό θα τον βρει εκτεθειμένο και χαμένο. Ίσως στο τέλος της ημέρας όχι τόσο, αλλά τέλος πάντων καλό θα είναι να μετριαστεί αυτή η κατάσταση και να επικρατήσει η ψυχραιμία και η λογική. Λάμπρο, καλημέρα. Δεν είπαμε και ο DPG έχει κάνει λάθη, αλλά είναι ο μόνος που πονάει πραγματικά τον Παναθηναϊκό. Οι 13, όταν και όπου έπρεπε, ήταν άφαντοι και πολλοί από αυτούς μόνο τζάμπα μπαίνουν στο γήπεδο, ήδη θα είναι Παναθηναϊκάρες. Και όπως λες, δεν είναι όλοι το ίδιο, γιατί είναι και πολλοί που η ομάδα είναι η ζωή τους. Βέβαια, Φίλιππε, είναι. Και να σου πω κάτι, εγώ είχα τη δυνατότητα το προηγούμενο διάστημα. Ανθρώπους οι οποίοι με κατέκριναν πάρα πολύ, ειδικά στο Twitter, που είναι ένα διαφορετικό κοινό, και γνώμη που αναφέρομαι συχνά στα social media, για μένα αυτός είναι ο κύκλος μου. Δηλαδή, θεωρώ ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα το τι συμβαίνει εκεί, και δεν βγάζω συμπεράσματα, βγάζω ασφαλή συμπεράσματα από αυτό, γιατί είναι μεγάλο το δείγμα. Στο Twitter μου υπήρχαν παιδιά τα οποία μου ασκούσαν κριτική, πολλοί μιλούσαν και με πολύ σκληρά λόγια εναντίον μου. Το έφεραν έτσι στις συνθήκες που κατάλαβαν τέλος πάντων ότι αυτό που κάνω είναι άδολο και μπορεί να έχω κάνει 10 λάθη, να έχω πει 10 λάθος απόψεις, να έχω μεταφέρει 10 λάθος ειδήσεις, αλλά δεν έχει γίνει από κακία. Έχει γίνει από ατυχία ή από ανικανότητα, αν το θέλεις, προσωπική. Και δεν είμαστε όλοι συνέχεια 24-7-365 στα κόκκινα να είναι το μυαλό συνέχεια καθαρό. Με αυτά τα παιδιά λοιπόν, αν και δεν ξέρω τα πραγματικά τους ονόματα, έχουμε πλην κάποιον. Έχουμε αρχίσει και έχω μια καλή επικοινωνία, μπορώ να πω. Είναι παιδιά τα οποία μας χωρίζουν σαν δόγμα, να το πω έτσι, απόσταση τεράστια. Πάρα πολύ μεγάλη απόσταση σε όλα τα διοικητικά. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, την πολυμετοχικότητα, να λαφούζω όλους. Το Γιανακόπουλο, όλους. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Δεν μπορώ όμως να παραγνωρίσω ότι είναι παιδιά της θύρας 13 οι οποίοι σηκώνονται από εδώ και πάνε στο Τελ Αβίβ να δουν την ομάδα. Σηκώνονται από εδώ και πάνε στη Χίμκι και στην Αγία Πετρούπολη να δουν την ομάδα. Πάνε μέχρι και βόλεϊ, μπάσκετ με αμαξίδιο, παντού. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ υποστηρίζω, όχι ότι το πόσο αγαπάω ο καθένας την ομάδα του είναι δικό του θέμα. Αυτοί οι συγκεκριμένοι μπορεί να έχουν και τη δυνατότητα, την οικονομική, έτσι, και το χρόνο. Αλλά μην τους τσουβαλιάζουμε όλους. Αυτό που λες, ότι είναι παιδιά. Και να σου πω την αλήθεια, αν γυρνούσα το χρόνο, αν γυρνούσε ο χρόνος μια δεκαετία πίσω, δεν πίστευα ότι υπάρχουν τέτοιοι. Αλήθεια σου λέω. Δεν πίστευα ότι υπάρχουν τέτοιοι. Και όμως υπάρχουν παιδιά τα οποία πραγματικά αφιερώνουν στο σύλλογο χρόνο, χρήμα και για μένα είναι αξιοζήλευτοι, ανεξαρτήτως απόψεων. Σωστή δηλαδή η παρατήρηση του Φίλιππ. Λάμπρο, η δικαίωση ήρθε, λέει ο Δημήτριος. Δημήτριε, τι να την κάνω τη δικαίωση, Πεφταρά μου. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μου λέει τίποτα. Είναι πικρή η γεύση που μου μένει.
Ξεβρακόμαλο από όλου οι μισθοφόροι οπαδοί ξερνάνε και επιβεβαιώνουν ότι το μόνο που δεν του νοιάζει είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά η τσεπούλα του. Εξαφανιστείτε επιτέλου. Ιστερόγραφο. Αυτό το τέρα το εξέθρεψε και εσύ, Γιανακόπουλε, αλλά το κατάλαβε έστω και αργά πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, Γιανακόπουλε, αν δεν στήριζε και δεν πολεμούσε τον Τζίγκερ. Είναι τεράστια η αλήθεια που λέει ο Νίκο. Είναι η αλήθεια που λέει ο Νίκο, είναι τεράστια. Γιατί εδώ φτάσαμε 11 χρόνια μετά και λόγω της επιρροής που είχε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στους οργανωμένους και λόγω του πάρτι που στήθηκε το 2008 με την υπευθυνότητα της οικογένειας Γιαννακόπουλου, ανεξάρτητα και αν ο Παύλος και ο Θανάσης δεν είναι μαζί μας, αλλά είναι η πραγματικότητα. Βέβαια, επειδή και ο Παύλος και ο Θανάσης υπήρξαν πολύ πυρί παράγοντες με αγνή αγάπη για το σύλλογο, τους κατάλαβαν τους υπόλοιπους νωρίς. Η ζημιά όμως είχε γίνει. Το Παύλος σιωπή είναι χρυσός που γράφει εχθές, που έγραψε χθες ο Γιαννακόπουλος στην ανάρτηση, είναι πραγματικότητα και νομίζω ότι είναι αναρτημένο το πανό αυτό σε ένα μάτς με τη Λεμάν στο ΟΑΚΑ, με μια γαλλική, μπορεί να κάνω λάθος στην ομάδα, που ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει και 30-35 πόντους διαφορά, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παύλος και ο Θανάσης λοιπόν, επειδή παραγωγικά ήταν πολύπυροι και είχαν αγάπη για το σύλλογο μεγάλη, κατάλαβαν με ποιους έχουν να κάνουν. Η ζημιά όμως είχε γίνει. Είχε γίνει και έχει, το μήνυμα που γράφει ο Νίκος, ο Σπυρέλης, είναι κοινικό, μπορεί κάποιος να τους ξενίζει, είναι όμως η απόλυτη πραγματικότητα. Λάμπρο, μην λες απαγορευμένες λέξεις, ακούνε και μικρά παιδιά. Συγγνώμη Κώστα αν είπα κάποια απαγορευμένη λέξη, δεν ήταν η πρόθεσή μου ούτε να σας μειώσω ούτε να κατεβάσω το επίπεδο, νομίζω όμως ότι αναφέρθηκα σε ένα σύνθημα, αν δεν κάνω λάθος. Αν το είπα, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, δεν το έκανα, ζητώ συγγνώμη. Αυτά από μηνύματα. Αγωνιστικά για το παιχνίδι είπαμε την ενδεκάδα. Ναι, κόλλησε το βίντεο, παιδιά. Αυτές τις μέρες έχω ένα προβληματάκι το ίντερνετ. Δεν ξέρω, κολλάνε λίγο τα βίντεο. Συζητάτε για το αν ο Βαγγέλης με το Γιάννη για το αν θα γυρίσει η οικογένεια. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τη Ρεάλ θα δούμε δυστυχώς όλη τη διαφορά στην εξέδρα, λέει ο Τάκης. Ο Σέχου πιστεύει ότι θα πάρει ευκαιρίες φέτος, λέει ο Κώστας. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος. Καλημέρα Λάμπρο, δεν θα ήταν καλύτερο να δούμε το Μακέντα πίσω από τον Καμπετζή αύριο, Δημήτρη μου? Και εγώ συμφωνώ, αλλά ο προπονητής έχει διαφορετική γνώμη, οπότε μένουμε σε αυτό που πιστεύει ο προπονητής. Εδώ και καιρό ο DPG στρώνει τον δρόμο στο Τζίγκερ, βοτανικό κλείσιμο συνδέσμων που πριν ένα χρόνο δεν τολμούσε να κουμπίσει κανείς. Οι μπάνες του είπε του Βαρδινογιάννη τώρα και με πολύ κόσμο να θέλει την επιστροφή του, οι επόμενοι μήνες θα έχουν ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή όμως ο Βαρδινογιάννης, η οικογένεια Βαρδινογιάννη, για το Γιάννη Βαρδινογιάννη το αποκλείω, δεν έχει πρόθεση να γυρίσει. Αυτό γνωρίζω δηλαδή. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο Βαρδινογιάννη έχει την διάθεση, υπάρχει η απόφαση να επιστρέψει. Να βγει στο προσκήνιο, αλλά νομίζω ότι δεν επηρεάζει ότι ο κόσμος πλέον πιθανώς να θέλει πιο πολύ τους Βαρδινογιάννηδες από ότι το 2008 τους αγγίζει αυτό ή ότι τους ενδιαφέρει. Δεν μιλάω με τους ανθρώπους, ούτε έχω κάποιον άνθρωπο στον κύκλο τους, που να έχουμε δηλαδή κοινή επαφή, την άποψή μου αναφέρω. Αν δεν του βγει ο Βοτανικός την κάνει με ελαφρά, μαντέψτε ποιοι θα φταίνε για όλα, λέει ο Νίκος. Και αυτά είναι τα μηνύματά σας. Κλείσαμε ημίωρο. Δεν μιλήσαμε πολύ αγωνιστικό. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το χρονικό διάστημα, οι εξελίξεις είναι παραπάνω από τα αγωνιστικά. Ο Παναθηναϊκός δίνει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι αύριο με τον Άρη. Όσοι μπορείτε να πάτε στο ΟΑΚΑ να βοηθήσετε αυτή την ομάδα, το είπε και ο προπονητής χθες, να τη βοηθήσετε να μείνει όρθια, να μην απαξιωθεί. Να μην χαλάσει το έργο που έχει αρχίσει ο Γιώργος Δόνης εδώ και 1,5 χρόνο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον του συλλόγου. Ο Δόνης μπορεί φαινομενικά να παρουσιάζει μια ομάδα με σκαμπανεβάσματα που δεν κερδίζει συχνά, δεν κερδίζει που ίσως θα θέλατε. Όμως η δουλειά που γίνεται στο υπόβαθρο της ομάδας, πιστέψτε με, είναι και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα την απολαύσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη δεκαετία. Αυτή είναι μια προσωπική άποψη. Πιστεύω ότι να κλονιστεί αυτή τη στιγμή η δουλειά που κάνει ο προπονητής, η οποία επαναλαμβάνω θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει στις τάξεις του
σχεδόν τη μισή εθνική Ελλάδας της επόμενης δεκαετίας και όταν ο Παναθηναϊκός επιστρέψει, τότε θα επιστρέψει και η εθνική ομάδα, θα επιστρέψει και το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα επιστρέψουν και όλοι. Θα πάρει χρόνο όμως, γιατί όπως βλέπετε η ζημιά είναι μεγάλη και συνεχίζεται. Η ζημιά είναι παραπάνω από δεκαετία, παραπάνω από τα 11 χρόνια αυτά. Είναι σχεδόν την τελευταία 20ετία εξέλιξε όλο αυτό στο σύλλογο. Άλλες ομάδες θα είχαν αφανιστεί από προσώπου γης. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι ακόμα εδώ και παλεύει, διότι έχει αυτή την ιδιοσυγκρασία, έχει αυτό το υπόβαθρο, έχει 111 χρόνια ιστορίας που τον έχουν χαλιβδώσει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει περάσει και πιο δύσκολες στιγμές από τώρα, όπως τα πρώτα χρόνια της διάσπασης και έμεινε ζωντανή, έμεινε εδώ και θα συνεχίσει για πολλούς αιώνες ακόμα να είναι εδώ. Επομένως, το ιδανικό θα είναι όσο μπορεί, όσο, όχι, συγχαίρομαι τη λέξη στήριξη, γιατί σε εμάς έχει χάσει στο Παναθηναϊκό έχει χάσει την ουσία, αλλά τουλάχιστον τα τμήματα τα ομαδικά χρειάζονται μια υποστήριξη. Τα ατομικά δεν είναι τόσο προβεβλημένα και εκεί χρειάζεται υποστήριξη γιατί είναι αθλητές που παλεύουν μόνοι τους για να διακριθούν με το ρυθμιστό στήθος. Τα ομαδικά τμήματα όμως που είναι ο καθρέφτης του Παναθηναϊκού χρειάζονται τον κόσμο δίπλα και το ποδόσφαιρο νομίζω ότι πολλοί από εμάς και εγώ στο παρελθόν το έχουμε αδικήσει. Δεν το αγαπήσαμε όσο θα έπρεπε, ενώ είναι ένα βαρχίδα του συλλόγου. Εγώ έγινα Παναθηναϊκός από το ποδόσφαιρο και από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Ας πούμε, φαντάζομαι και πολλοί από εσάς στη δική μου ηλικία κοντά στα 40 χρόνια. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αύριο στο γήπεδο 7.30 ώρα, κοντά στα τμήματα του ερασιτέχνη και τον μπάσκετ. Και θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός. Καλώς έχω των πραγμάτων την ερχόμενη Δευτέρα στιγμή το μεσημέρι. Χαίρετε.